Ο πρόλογος τώρα για τον συνάδελφο εδώ είναι ότι ζούμε εποχές προπανδημίας. Έχει να βγει στην Κρήτη σήμερα από το, από το 19, λοιπόν από το 20. Χαίρετε, λοιπόν, χαίρετε, καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Συνάδελφε, τι κάνεις, πώς είσαι? Προσπαθώ να επαναεξοικειωθώ με το όλο κλίμα. Εντάξει, άλλαξε το στούντιο βέβαια. Βέβαια. Αλλού μας άφησες, αλλού σε βρήκαμε. Έτσι είναι, έτσι. Αλλού μας συνάντησες. Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακότατο. Λοιπόν, Μπάμπη Σαββίδη, συνάδελφος, εφημερίδα Νέα Κρήτη. Θέλω λίγο να δείξουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο και μετά να το εξειδικεύσουμε λίγο. Λοιπόν, Νέα Κρήτη, 5η 29 Σεπτεμβρίου 2022. Ο Χρήστος θα μας κάνει και το zoom ή ο Τάσος, δεν ξέρω ποιος. Λοιπόν, τρώει τζάμπα τα σπίτια ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης. Απαλωτρίωσαν με ζωνέτα και επιχείρηση για μόλις 16.000 ευρώ. Και μέσα βέβαια στην εφημερίδα υπάρχει και το ρεπορτάζ του αναλυτικό του συναδέλφου. Είναι δίμευση, όχι απαλωτρίωση, αναφορικά με το σχεδιασμό για το νέο ΒΟΑΚ. Είναι σε αυτό το σημείο εδώ. Κραυγαλαίες αδικίες και εκτιμήσεις ψίχουλα για τις απαλωτριώσεις του έργου. Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος, καταγγέλνουν οι διοκτήτες επιχειρήσεων και κατοικιών που χάνουν τις περιουσίες τους. Λοιπόν, αυτά είναι τα παράδοξα. Καθώ μιλάμε και συζητάμε για ένα σχεδιασμό του ΒΟΑΚ, ωστόσο, μήπως έχει κενά, μήπως κρύβονται αδικίες, τι προκύπτει? Νίκο, πολλά κενά, πολλές αδικίες. Εκεί που λέγαμε τόσα χρόνια άντε να βάλουμε στις ράγες το νέο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, φαίνεται τώρα ότι υπάρχει μια βιασύνη που οδηγεί και ορισμένες φορές σε προχειρότητα. Μα ένα λεπτό τώρα. Μιλάμε, συγγνώμη, σε διακόπτω τώρα. Μιλάμε για μια μεζονέτα. Βλέπουμε και τη φωτογραφία, είναι το συγκεκριμένο σπίτι. Ναι. Εντάξει, δεν θα μιλήσω για αντικειμενική αξία τώρα, δεν είναι και η δουλειά μου και δεν γνωρίζω κιόλας, αλλά 16.000 ευρώ. Νίκο, και εμείς που βρεθήκαμε και κάναμε το διπορικό εκεί στον Άγιο Νικόλαο, μας έπιασαν τα γέλια όταν αντικρίσαμε το συγκεκριμένο σπίτι, αυτή τη μεζονέτα. Ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης, ο κ. Σταυρουλάκης, λέει ότι είναι 500 τετραγωνικά. Του το βγάλανε αξία, εκτίμηση 16.800 ευρώ. Βέβαια, μια εκτίμηση, Νίκο, όπως λέει ο άνθρωπος, και ανάλογες καταγγελίες έχουμε και σε άλλες περιπτώσεις, που δεν έγινε ποτέ από κοντά. Δηλαδή, ο εκτιμητής δεν πήγε ποτέ από εκεί να δει το σπίτι αυτό. Και δεν θα μπορούσε, βέβαια, αν πήγαινε να βγάλει το σπίτι αυτό, αξίζει 16.800 ευρώ. Μα είναι δυνατόν να ξεκινάει μια σοβαρή προσπάθεια μετά από δεκαετίες. Μαζί με το αεροδρόμιο Ηρακλείου Καστελίου, το αεροδρόμιο Καστελίου, εδώ στην Κρήτη. Είναι στην πρώτη διάδα των αναπτυξιακών έργων σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Και προκύπτουν αυτά τα ζητήματα. Ξέρεις, Νίκο, ποια είναι η αλήθεια γιατί προκύπτουν? Λοιπόν, διότι έχει εξασφαλιστεί, και εκεί θα πούμε μπράβο, μεγάλη χρηματοδότηση από την Ευρώπη, από το Ταμείο Ανάκαμψης, που έχει όμως και πολύ στενά ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα. Άρα θέλουν να τρέξουν. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Πολύ σημαντικό ότι το έργο του ΒΟΑΚ θα ξεκινήσει από το Λασίθι, που είναι γενικός αντικειμένο, δηλαδή από το κομμάτι αυτό Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος. Αλλά είπαμε, όχι και τόσο προχειρότητα. Και νομίζω σε αυτές τις περιπτώσεις, Νίκο, πρέπει να ερχόμαστε λίγο στη θέση αυτών των ανθρώπων, διότι έχουν σπίτια στα οποία μένουν μόνιμα, έχουν επιχειρήσεις τις οποίες έχουν. Δεν είναι μοναδική περίπτωση με ζωνέτα, βέβαια. Όχι. να πούμε ότι εμείς καταγράψαμε ορισμένες ενδεικτικές περιπτώσεις μόνο, αλλά είναι πολλές δεκάδες. Είναι κοντά στις 90% οι αντίστοιχες περιπτώσεις αδικίας και παραλογισμού. Και είπαμε, είναι αυτή η μεζονέτα του ανθρώπου που μένει μόνιμα εκεί. Ναι. Εντάξει, αξία πολλών εκατοντάχιλιάδων ευρώ, και η επιχείρηση στην οποία πήγαμε, η οποία, Νίκο, όταν πας και την επισκέπτεσαι, καταλαβαίνεις ότι εδώ μιλάμε για μια αξία πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Για να μην σου πω, δηλαδή, και κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν μπορεί κάποιος να λέει εδώ ότι αυτό εκτιμάται στα 16.000 ευρώ. Αν είναι δυνατόν. Και το τραγελαφικό είναι ότι αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί οι άνθρωποι, Νίκο, καλούνται να βγουν τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες στο δρόμο. Πετιούνται στο δρόμο και το μόνο που έχουν αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα? Έχουν πει η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών ότι μέσα στις ερχόμενες εβδομάδες θα μπουν μπουλντόζες στο κομμάτι αυτό. Άρα και αυτοί, γιατί τους τα γκρεμίζει, ο δρόμος θα περνάει από τις επιχειρήσεις στα σπίτια, θα πρέπει να τα εγκαταλείψουν. Υπάρχει κάποιο παραθυράκι μέσα από μια ένσταση που μπορεί να καθυστερήσει την όλη διαδικασία? Βεβαίως, μπορούν να κινηθούν νομικά. Να πούμε εδώ κάτι, να το διευκρινίσουμε λίγο. Ναι. Ότι προσεχώς θα πρέπει δικαστικά να βγει μια προσωρινή τιμή μονάδας για τις αποζημιώσεις και μετά, αν θέλουν αυτοί να διεκδικήσουν, αν δεν είναι ευχαριστημένοι, μια οριστική τιμή μονάδας. Όμως, ως μπούσουλας για να βγει η προσωρινή τιμή μονάδας είναι αυτές οι εκτιμήσεις που είναι πραγματικά αστείες. Δηλαδή, είναι για να γελάει κανείς αυτά τα ποσά. Δηλαδή, ξεκινάμε από τα 16.000. Ξεκινάμε τα 16.000, Ναι. Το δικαστήριο. Με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Το δικαστήριο θα πάρει αυτή τη στιγμή αυτή την εκτίμηση που υπάρχει, αυτή την αστεία εκτίμηση. Εντάξει, μπορεί να μην είναι αυτό το τελικό ποσό, αλλά όταν ξεκινάς, Νίκο, με μια τέτοια αφετηρία, τι ελπίδες έχεις να πάρεις μια δίκαιη αποζημίωση? Ερώτηση αυτοδιοικητική, φορείς πολιτική.
θα σταθούν στο πλευρό αυτών των ανθρώπων, υπάρχουν αντιδράσεις. Πολύ σωστά το επισημαίνεις, γιατί απευθυνθήκαμε στο πλαίσιο του ρεπορτάζ στον άμεσα μπλεκόμενο, στον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, τον Αντώνη Ζερβό. Ξεκαθάρισε ότι θα είναι ο Δήμος στο πλευρό τους για να διεκδικήσουν και τις διορθώσεις και καλύτερα από εσά. Το είπε ότι θα είναι στο πλευρό τους, δίχως βεβαίως να παραγνωρίζουν και στον Δήμο Αγίου Νικολάου ότι είναι ένα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό έργο ο νέος ΒΟΑΚ. Και ιδίως από τη στιγμή που θα ξεκινάει επιτέλους από το νομολασιθή. Για να εκδοθεί απόφαση τώρα στην ένσταση, στην όποια ένσταση, δεν ξέρω, γνωρίζεις λίγο το χρονικό διάστημα. Νίκο, το μεγάλο πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι αυτό είναι ένα μεγάλο δημόσιο έργο. Ναι. Άρα έχει παχθεί σε μια ειδική κατηγορία απαλωτριώσεων, fast track δηλαδή απαλωτριώσεις. Τις προχωράμε πάρα πολύ γρήγορα. Είναι ο Ολυμπιακός νόμος του 2004. Τι σημαίνει αυτό? Ότι γίνεται αποβολή, δηλαδή τους πετάνε έξω. Πώς να το περιγράψω αλλιώς, με το ζόρι. Πρέπει να εγκαταλείψετε τις περιουσίες για να περάσει ο δρόμος και μελλοντικά μπορείτε να διεκδικήσετε δικαστικά ό,τι πιστεύετε σας αξίζει. Αλλά ποιος μπορεί να εγκαταλείψει το σπίτι του? Μα είναι δυνατόν. Και πού θα πάει ο ιδιοκτήτης αυτής της κατοικίας που μιλήσαμε? Δεν έχει πού άλλο να πάει. Ο επιχειρηματίας αυτή τη στιγμή, ακόμα να σου πω κάτι, ακόμα και μια σωστή αποζημίωση να έπαιρνε. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία, γιατί θα πρέπει να κλείσει η επιχείρηση, θα πρέπει να βρει άλλο οικόπεδο αλλού. Το σημείο εκεί είναι 15 χρόνια ο άνθρωπος, τον βολεύει, έχει χτίσει τον όνομά του. Γνωρίζουν, έχει ταυτιστεί με την περιοχή, τι λέμε τώρα? Ναι, που πρέπει να βρει λοιπόν άλλο χώρο κατάλληλο, να μπορεί να είναι και εμπορικός χώρος, να βγάλει άδειες, να ανεγείρει ξανά από το μηδέν. Πρακτικά ξανά επιχειρήσει, όλα αυτά δεν είναι, μπορεί να γίνουν σε 5-6 μήνες, θέλουν χρόνια. Δηλαδή, εντωμεταξύ αυτός πού θα λειτουργεί? Δηλαδή, καταστρέφεται οικονομικά πολυπλεύρως. Καλός, όμορφος και απαραίτητος ο ΒΟΑΚ. Είμαστε εδώ οι πρώτοι που το λέμε, όπως και με το αεροδρόμιο Καστελίου βέβαια. Αλλά στην περίπτωση του ΒΟΑΚ δεν πρέπει να παραβλέψουμε τις αδικίες. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι ορισμένοι άνθρωποι μπορεί ακόμα να είναι και χρεωμένοι να χρωστούν ακόμα εξετράπεζες για να χτίσουν ένα σπίτι. Πολύ σωστά το λες. Και χωρίς να γνωρίζω κάτι συγκεκριμένο. Και έρχεται εδώ ο εκτιμητής και σου λέει 16.000 ευρώ μία μεζονέτα. Μα είναι δυνατόν? Ναι, μα πραγματικά είπαμε. Εντάξει, άλλο να τρέχουμε και άλλο η βιασύνη. Και τα υπροχειρότητα. Και να πούμε και κάτι άλλο, γιατί αφορά και πρατήρια υγροκαψίμων που λειτουργούν σήμερα κατεύθυνση της Εθνικής Οδού, επηρεάζονται και αυτά. Καταγράψαμε και μια χαρακτηριστική περίπτωση. Εκεί λοιπόν τι θα συμβεί στο συγκεκριμένο πρατήριο? Περνάει ο νέος ΒΟΑΚ από ένα τμήμα του, όμως τον αποκόπτει. Δηλαδή το πρατήριο δεν θα έχει επαφή με τον ΒΟΑΚ, άρα χάνει όλη την πελατεία. Όλοι μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Δεν θα έχει πελατεία ο άνθρωπος πλέον. Ναι. Δεν θα έχει τζίρο. Το πιθανότερο είναι ότι μπορεί να αναγκαστεί να κλείσει, να βάλει λουκέτο. Λοιπόν, αυτός ο επιχειρηματίας Νίκο δεν θα πάρει ούτε ευρώ. Το κράτος έκρινε, για να το εξηγήσουμε, ότι πρόκειται για το καθεστώς αυτοαποζημίωση, δηλαδή περνάει ένα μεγάλο έργο, άρα ανεβαίνει η αξία της περιουσίας του, άρα δεν χρειάζεται αποζημίωση. Μα είναι δυνατόν? Ναι. Δηλαδή βάζει λουκέτο στην περιοχή, δηλαδή σου κλείνει την είσοδο. Έτσι ακριβώς, σου κλείνει την είσοδο. Οπότε μόνο από πάνω από τον αέρα μπορεί. Μα δεν θα περνάνε οι πελάτες που θα μπαίνουν για να βάζουν καύσιμα, άρα δεν θα έχει πελατεία. Ουσιαστικά θα χάσει το 80-90% της πελατείας. Ο άνθρωπος αυτός δεν θα αναγκαστεί να βάλει λουκέτο. Δηλαδή είναι αυτονόητα κοινωνικά πράγματα που, εντάξει, ας τα σκύψουν και λίγο και στην πολιτεία. Γενικά μιλάμε για πιο... Μιλάμε για το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Άγιος Νικόλαος. Που είπαμε ότι είναι πόσα χιλιόμετρα αυτό? Είναι περίπου 14 χιλιόμετρα. Είναι 14 χιλιόμετρα. Ναι, ακολουθεί περίπου τη σημερινή χάραξη, μετατόπιση λίγο προς νότο και μια διαπλάτηση. Ναι. Αλλά είπαμε εκεί πολλά σπίτια όπως αυτή η κατοικία περνάει εξ ολοκλήρου, δηλαδή θα γκρεμιστούν όπως είναι. Ερώτηση, εσύ έπιασε το κομμάτι Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Ναι, προς τη μεριά του Αγίου Νικολάου. Ανατολική Κρήτη. Υπάρχει περίπτωση παρόμοια περιστατικά να έχουμε και άλλα παραδείγματα στην υπόλοιπη Κρήτη μέσα από την? Εννοείται, είναι σίγουρο. Αυτά είναι τα πρώτα, διότι από εκεί ξεκινάνε οι πρώτες εργασίες, θα μπουν οι μπουλντόζες. Και από εκεί ξεκίνησε και το ρεπορτάζ, το οποίο θα κορυφωθεί από την πλευρά μας στο επόμενο διάστημα. Βεβαίως, και να πούμε εδώ ότι και στη μεριά της Δυτικής Κρήτης, Νίκο, υπάρχει ένας ξεσηκωμός για τη χάραξη του ΒΟΑΚ. Έχουν ξεσηκωθεί σε πολλές περιοχές του νομού Ρεθύμνου και Χανίων. Να σου πω ενδεικτικά στην πεδιάδα της Επισκοπής Ρεθύμνου, όπου θεωρούν ότι όπως θα περνάει ο δρόμος θα τους καταστρέψει τον παραγωγικό κάμπο της Επισκοπής. Και ήδη σκέφτονται, μάλλον ετοιμάζουν, για να το πω, προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Να δούμε αν θα την κάνουν και αν θα τους υποστηρίξει και ο Δήμος Ρεθύμνου. Μάλιστα, λοιπόν, Μπάμπη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αναλυτικό ρεπορτάζ και συνέχεια, βέβαια, τις επόμενες μέρες μέσα από τη Νέα Κρήτη.